Εδώ να δούμε τι θα μας πει, γιατί την ξέρει την ελευθερία. Λοιπόν, χθες, παιδιά, τέτοιο ξεμπρόστιασμα κοπέλα σε άντρα. Σε κατήγγεσμα, νομίζω θα λέγεις. Για λίγο. Δηλαδή, νομίζω ότι έβγαλε όλο της το άχτι που είχε, γιατί έζησε, το είπε κιόλας μέσα, ότι αυτό που έζησα εγώ έξω δεν βγήκα να πω τίποτα, είπε στο Μάριο. Τα κράτησα όλα, τα κράτησε για να τα δώσει εκεί και πολύ καλά έκανε, γιατί τι θα λέγαμε εμείς σήμερα. Εγώ τη φαντάζομαι ένα μήνα στην Αθήνα να παλεύει να φτιάχνει το λόγο της όταν θα μπει μέσα. Θα πω μέσα και θα το πω. Να κοιτάξω, θα το πω. Και όταν πάνε όλα λάθος. Εσύ που είσαι και ηθοποιάρα μεγάλη. Να μπεις πανηγυρικά, τύπου ότι έταξες ότι θα με κάνεις παπαδιά. Ναι, ρε παιδί μου. Δεν το τερμάτισε. Αυτό λέω, ότι το ετοίμαζε ένα μήνα, τελικά μπήκε και έγινε κουτσουλιά. Δεν ήταν τώρα αυτό. Τι κουτσουλιά, ρε. Τι κουτσουλιά, ρε. Τι κουτσουλιά, ρε. Τον είπε, παιδιά. Ρε, δεν τον άκουγε καν. Ο άλλος πήγε να μιλήσει. Είπε, ακούς, ακού. Έδωσε και το άλλο. Ότι γνωριζόμαστε 5 χρόνια και μου έλεγε ότι είμαι τα αποθυμένο σου. Πρόσεξε. Ενέδωσε. Λοιπόν, γιατί ήταν και τα αποθυμένο και γνωρίσαμε. Έμενε αυτό σπίτι της. Και μάθαμε ότι και εκείνη γνωριζόταν με την Καρολίνα. Αυτό δηλαδή, εδώ πέρα τώρα έχει γίνει τώρα εδώ πέρα. Τώρα είναι 4 άτομα τα οποία μπλέκτηκαν μεταξύ. Όχι, δεν το ξέρω. Πώς είναι δυνατόν. Εμείς δεν ξέραμε. Ότι κάναμε παρέα με την Καρολίνα. Εμείς ξέραμε ότι ο Μπό είπε στον Πρίαμο να μου την προσέχει. Ναι. Μισό λεπτάκι. Δεν ήξερε πόσο την προσέχει. Την παραπρόσεξε λίγο, αλλά οκ. Ρε παιδιά, αφού μαζί κάνανε γυμναστική το καλοκαίρι τα κορίτσια και το έχουν. Έχει. Συγγνώμη, δεν βλέπετε τι άλλε εκπομπέ. Ναι, οι άλλε εκπομπέ το έχουν παίξει και στο θέμα. Αλήθεια. Που κάνανε μαζί γυμναστική τα κορίτσια. Συγγνώμη που δεν βλέπουμε τι άλλε εκπομπέ. Γι' αυτό το λέω, σα ενημερώνω. Από όλα αυτά που ακούγονταν και λέγανε, δεν είχαν σταθεί σε αυτό. Είχαν σταθεί στο ότι ο Μάριο την έκανε στον Μπό. Εκεί είχε σταθεί. Ναι. Δεν είχε σταθεί στον Καρολίνα. Όχι ότι η ελευθερία με την Καρολίνα ήταν κολλητές. Κολλητές δεν ήταν σίγουρα, κάνανε παρέα και ότι ήταν και ψηλό φιλογνωστές που πλέον λέει τι φίλες λέει. Δεν είμαστε πλέον φίλες, έχει χαλάσει αυτό. Είναι και λίγο θέμα ηθικής. Όταν ξέρεις ότι ένας άντρας ανήκει σε μια άλλη γυναίκα, δεν το διεκδικείς. Τελεία. Δεν έχει να κάνει με το κομμάτι της φιλίας. Αν εγώ ξέρω ότι εσύ είσαι μαζί με ένα παλικάρι, δεν θα πάω ποτέ στο παλικάρι σου μέσα να δοθώ στη σχέση. Συγγνώμη. Ξέρω, εδώ ο Μάριος δεν λέει ότι ήταν μαζί. Δεν ήταν κανονική σχέση. Γιατί να το σκέφτεται η Καρολίνα. Ο ίδιος όμως είπε. Παραδέχτηκε, δεν το είδαμε να το λέει, αλλά το είπαν οι άλλοι ότι ερωτεύτηκε. Πάμε να δούμε το βίντεο, γιατί έχουμε πολλά να πούμε πάνω σε αυτό. Συν τη Θίτσα το Μαρτίκα που βγήκε και είπε «Εξέτασες δύο κορίτσια». Πώς γινόταν παλιά στη γειτονιά, τι να θύμασαι, θα την πάρεις. Καλέ, walk of shame, σαν το Game of Thrones. Θα βγει έξω να πετάνε πράγματα, να το χτυπάνε. Τι είναι αυτό, δεν τρέπεται λίγο. Τους κουρεύανε παλιά, δεν θυμάσαι, τους ξυρίζανε το κεφάλι και τους βγάζανε έξω. Teddy Boys. Πάμε να τα δούμε και τους κουρεύουμε μετά. Ναι, ναι. Με τον Μάριο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε πάντα τις άψογες σχέσεις και νομίζω ότι κάπου έχει μείνει μέχρι εκεί. Ο Μάριος, πες μου τι έξω, τι έκανε έτσι καυτό από το Survivor και αυτά. Και του λέω το δικό σου. Και μου λέει ποιο δικό μου. Και του λέω με την Καρολίνα. Είπες κάτι που λέω να μου πεις. Λέει όχι, μου λέει, ναι, τι έχει γίνει, γιατί μου λέεις έτσι και δεν μου μιλάς. Μαθαίνει από την Ευρυδίκη τι έχει γίνει και κοιμάται μια χαρά. Και μου λέει: θέλω να μιλήσουμε, λέει, off camera. Να τα πούμε, να σου εξηγήσω τι ακριβώς έχει γίνει. Τι να μου εξηγήσει, Μάρη, off camera. Δεν αφήνεις να εξηγήσεις μόνο σε μένα. Δεν χρειάζεται, μου λέει, να κάνεις σκηνή, μου λέει, μπροστά στους άλλους. Δεν χρειάζεται να μου εξηγήσεις. Σε έχω δει. Τι να δω, δηλαδή, έχω δει. Έλα να εξηγηθείς σαν άντρα στο Πανελλήνιο, γιατί δεν μπορείς να αποφύγεις τις ευθύνες σου. Δεν μπορείς να κοροϊδεύεις έτσι. Δεν μπορείς να είσαι ο βασιλιάς της απάτης. Ρε βασιλιά του reality. Βασιλιά του ψουψού της ζούγκλας, άστα αυτά. Εγώ θα δώσω την εξήγηση μου όταν πρέπει, όχι σε σένα. Ακούς. Δεν θέλω να δώσω. Όχι, εσένα είναι η δουλειά σου το δεν reality, αγόρι μου. Γιατί έτσι μόνο δεν μπορείς. Κάνω reality. Μόνο έτσι μπορείς να προχωρήσεις σε αυτό το παιχνίδι. Το ποιος έκανε το reality, Μάριε, το ξέρεις καλύτερα από τον καθέναν. Ποιονού βίντεο έπαιξε στην Ελλάδα. Εδώ έχω έρθει όχι για να βγάλω τα προσωπικά μου, κύριε Σπύρο Μαρτίκα, αλλά για να αγωνιστώ σε ένα survivor, ένα reality επιβίωσης. Το αν έγινε κάτι, πώς έγινε και γιατί κάτι, άλλου παπαγγελίου, το οποίο εσένα είσαι ο τελευταίος που αφορά. Άκουσες τι σου είπα? Γι' αυτό να μην μου ξαναφωνάξεις εμένα και να μου κάνεις τον άντρα τον κούκλο χωρίς να σου έχω κάνει κάτι. Πληγώνουμε συναισθηματικά έναν άνθρωπο, οπότε δεν έχει συμβεί τίποτα. Και δεν έχουμε εδώ πέρα το παίξω θύμα, αλλά δεν θα γίνω και ο θήτης στην τελική. Χθες το βράδυ. Κοιμήθηκες καλά? Καθόλου. Με έπιασε τρε... να πεις, αυτή η κοπέλα ένα μήνα έξω, την κυνηγάνε. Δεν τοποθετήθηκα, Μάριε. Και ο λόγος, δεν ήθελα, Μάριε μου, να μιλήσω, γιατί
Προφανώς υπάρχει και ένας αντίλογος. Θέλω να ακούσω τι έχεις να μου πεις. Και πάει και με αδειάζει με μια κοπέλα που της λέω ότι έχω κάνει παρέα. Τυπικά, γιατί το βάζω αυτό, είναι φίλη μου. Γιατί πλέον ο ορισμός φίλος για μένα έχει ξεφτυλιστεί. Πας και μου φίλη μου, την ίδια ώρα που ξέρεις ότι μπαίνω στο παιχνίδι, τα τελευταία σου λόγια ήτανε αγάπη μου, θα τα πούμε μέσα. Το ότι με έχεις αδειάσει, Μάρια, με αυτόν τον τρόπο, δεν στο συγχωρώ. Γιατί είσαι φίλη. Είμαστε πέντε χρόνια φίλοι. Δύο χρόνια ο Μάριος, είσαι το αποθυμένο μου, Ελευθερία. Να σε κυνηγάω, Ελευθερία μου, αυτό. Τι ωραία που είμαστε, αγάπη μου, μωρό μου. Αυτά, Μάρια μου, υπάρχουν. Γούσταρες μαζί μου και μετά βλέπεις την Καρολίνα και κούρεσαι στην Καρολίνα. Και μου λέει, θα πούμε μέσα, δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς τίποτα μεταξύ μας. Το έφτιαξε το εργάκι του κύριο Μάριος, με μένα εδώ πέρα πάλι που με παραμύθιασε. Γιατί εγώ μου λέει, πάω και ήρθα στο Survivor και εσύ τραγουδίστρια και πρέπει να κρατήσει μια ωραία εικόνα που δεν χρειάζεται να αεροτροπίζουμε στο παιχνίδι. Και έρχεται και κάνει τα τρεις χειρότερα. Μέσα σε μία στιγμή ο Μάριος, μια σκηνή τρέλας και παραφροσύνης, έχει διαλύσει ό,τι είχαμε τα τελευταία πέντε χρόνια. Το ξέρω πέντε χρόνια, δεν είχε γίνει ποτέ τίποτα μεταξύ μας. Ήταν οι τελευταίοι δύο μήνες. Ακούω να σου πω και για την Καρολίνα. Αυτή τη στιγμή θες να δώσεις τον σου και βγαίνεις μπροστά και λες είσαι, ναι, γουστάρω την Καρολίνα. Το σου θέλει να δώσεις, Μάριε. Είσαι απαράδειγμα. Είσαι πραγματικά, είσαι ντροπή της Κύπρου. Εντάξει, είσαι απαράδεκτος. Είσαι απαράδεκτος, Μάριε, ναι. Προφανώς μας στεναχώρησε και τους δύο, όπως ίσως επηρεάσαμε και την ομάδα με αυτό. Μετά το αγώνισμα όμως μιλήσαμε σε προσωπικό επίπεδο. Είπαμε τι ήταν να πούμε, όλα καλά. Με τον Μάριο μιλήσαμε και έχουμε να πούμε και κάποια άλλα πράγματα, οπότε ζητώ πραγματικά να το αφήσω μέχρι εδώ και να τα βρω εγώ με τον Μάριο προσωπικά. Ντροπή σου, που δεν κατάλαβες ποτέ τι σου έχω δώσει. Όφησες έτσι μια αγάπη να τελειώσει. Πέντε χρόνια φιλίας, τα δύο τελευταίοι μήνες λοιπόν, ναι. Προκύψανε στο ζευγάρι, έτσι, ναι, ναι, φιλικά, ας πούμε, ναι. Και αγάπη μου, θα τα πούμε στο παιχνίδι, της είχε πει, δεν θα τα κάνουμε αυτά τις ερωτοτροπίες, δεν θα τα κάνουμε μέσα, γιατί είσαι ζευγαρκαλίστρια, εγώ θέλω να κερδίσω το Survivor. Μη με επηρεάσουν. Και μπαίνει και στην πρώτη εβδομάδα. Ερωτεύτηκε, αγάπη μου, τι κάνεις έτσι. Την πρώτη εβδομάδα ερωτεύτηκε. Έπαθε πάθος. Φίλοι του φίλου. Τι σε νοιάζει, δεν έχουν ονόματα οι ερωτές. Έχουν πρόσωπα. Έλα, δεν έχουν να κάνουν με φιλίες και με τέτοια. Αλλά παιδιά, δεν έχουμε ένα αυτό ηθικό, ηθικό φραγμό. Δεν έχουμε έναν ηθικό φραγμό. Όχι, ζώα είμαστε. Τι είμαστε, νομίζετε. Α, τέλεια. Τι είναι ο άνθρωπος. Απλά μία συγγνώμη αυτό. Δηλαδή, σε έλεγε μία συγγνώμη και σε πέφτε κάτω. Σε έλεγε συγγνώμη που σε έκανε να νιώσεις έτσι μπροστά σε τόσο κόσμο. Κάτι. Ένα απλό πράγμα. Δεν είπε τίποτα. Ήταν αμέτωχος. Μάλλον μόνο της ελευθερίας. Μα ούτε την ευθύνη με την Καρολίνα ανέλαβε. Τίποτα, ναι. Γιατί αν θυμάστε στο συμβούλιο, η Καρολίνα βγήκε μπροστά και είπε ότι ναι, ερωτεύτηκα. Ναι. Δηλαδή, οκ, okay, συμβαίνει. Ωραία, αυτό το ακούω. Ο άλλος έλεγε σαν να μην έχει συμβεί όμως. Ναι, γιατί δεν ξέρει τι ακριβώς θα έχει συμβεί. Είναι αυτός. Κρύβει το κεφάλι του μέσα στο χώμα και πιστεύει ότι άμα δεν το συζητάει ο ίδιος, όλο το θέμα θα το αποσιωπήσουμε. Ναι, ναι. Αλλά δεν γίνεται. Το αποφεύγει. Πιστεύει δηλαδή ότι τα πλάνα αυτά δεν παίξαν. Ρωτάει την Ευρυδίκη, τι, ποιο είναι το θέμα έξω. Λέει εσύ. Εγώ γιατί. Δηλαδή είναι σαν να μην το καταλαβαίνει. Τραγικό. Α, ναι, πολύ. Γιατί προφανώς ίσως να μην ήξερε για τα πλάνα για τον ντρόν. Έκαλε, το ξέρω. Το ήξερε. Το φανταζόντουσαν ότι υπάρχει τον ντρόν. Δεν φανταζόντουσαν ίσως την έκταση που πήρε αυτό έξω. Και όταν μπήκε η Ελευθερία και η Ευρυδίκη και η. Και η Κεφαλά. Τους τα είπανε πια ξεκάθαρο τι έχει συμβεί έξω. Τους φέραν όλο το feedback λοιπόν. Από έξω, ο οποίος Μάριος εκεί πρέπει να κοκάλωσε ακόμα περισσότερο. Δεν μου δεν τον είπε η ντροπή της Κύπρου. Δηλαδή, είπε. Έγιναν στατιστικά, έγιναν έρευνες. Είναι όντως όλοι στην Κύπρο. Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι ήδη τα έχουν βρει, να ξέρετε. Και πολύ σύντομα θα το δείτε και στις οθόνες σας. Και δεν λέω ότι τα έχουν βρει τύπου ξανά είναι σε σχέση, αλλά τα έχουν βρει. Ναι, ότι είναι σίγουρα πολύ πιο ωραία. Αυτό ήταν όλο δηλαδή. Ναι, αυτό ήταν όλο. Και πάνω που χαρήκαμε όλα έχουν μία τιμή. Όλα έχουν μία τιμή και θα τα βρούνε. Εμένα με εντυπωσίασε πάρα πολύ και θα καταθέσω η Ευρυδίκη. Που είναι αυτή η φιλενάδα, που είναι αυτή από δίπλα που τσιγκλάει. Λέει, πέντε χρόνια είμαστε φίλοι. Πόσα! Έπα και τους τελευταίους δύο μήνες, πόσο! Ήτανε σε όλα υποστηρικτική, λες και τα μου για πρώτη φορά. Λες και δεν τα συζητήσανε στο αεροπλάνο, στο ξενοδοχείο, από αυτά. Σιγόνταρε σε όλα να δώσει έμφαση. Μπορεί να είναι Ευρυδίκη. Είναι η μόνη που το ψήφισε κιόλα. Ναι. Καλά ήταν. Και του χάλασε κάτι. Είναι η μόνη που το ψήφισε. Μπορεί να ήταν στη φάση ψήφισε τον εσύ. Γιατί σε αυτά τα θέματα η Ευρυδίκη είναι πάρα πολύ ευαίσθητη σε ό,τι αφορά το κομμάτι των σχέσεων, επειδή και αυτή τώρα έχει ένα πρόσφατο χωρισμό. Είναι πολύ πιο ευαίσθητη, εγώ φαντάζομαι, μέσα σε ένα τέτοιο έργο όλο. Πάντως εγώ.
Επειδή ξέρω για την ελευθερία, εγώ ήξερα για αυτή τη σχέση, θέλω να σας πω, δηλαδή για τη διάρκεια της και το ότι η ελευθερία όντως ο Μάριος έμεινε στο σπίτι της και τον πήγαινε στα ραντεβού. Δηλαδή στην Ατζούν, όταν κάνανε τα πρώτα ραντεβού, η ελευθερία τον πήγαινε και τον έφερε με το αυτοκίνητό της και τον στήριξε στην Αθήνα τους τρεις αυτούς μήνες που ζούσε εδώ ο Μάριος. Ναι, αλλά φιλικά, ήταν... αυτό εννοείς φιλικά. Όχι, αφού είχαν σχέση. Ήταν μαζί σχέση και μάλιστα και τον στήριξε γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε από την Κύπρο. Και ζούσαν εδώ πέρα μαζί τα παιδιά και μάλιστα ξέρω ότι ήταν και πολύ χαρούμενοι και οι δύο με αυτή τη σχέση. Και μένει σπίτι τη δηλαδή. Αυτό καταλάβαμε από αυτό που είπε. Ναι, μια χαρά. Ναι, δηλαδή πραγματικά. Τι είναι από την πορεία σου. Είπε κιόλα, σου έκανε τι δουλειέ και όσο ήσουν και όσο έλειπε, έκανε τι δουλειέ σου. Τι που, τι, άβησε του ανθρώπου, παιδιά. Και εγώ ξέρω ότι και ο Μάριος ήταν πάρα πολύ ερωτευμένο με την ελευθερία. Ήτανε. Δεν είναι. Ήταν πολύ ερωτευμένο. Τώρα τι πρόκειται να γίνει όλο αυτό. Θέλω να σχολιάσουμε Σπύρο Μαρτίκα. Οπωσδήποτε. Θέλω να σχολιάσουμε αυτή τη θιά που όλοι έχουμε στη γειτονιά. Είναι το λαϊκό δικαστήριο. Βγαίνει έξω στα πεζούλια, καθόλου τα παλιά στα πεζούλια. Ελά, θα μαρεί! Η λαϊκή καταγραφή είναι ο Μαρτίκα. Εξέτασες δύο κοπέλες πανελληνίως και πρέπει να. Και ο άλλος του λέει. Εύλογα βέβαια και ο άλλος. Συγγνώμη, ανακατεύεσαι. Αυτό αφορά εμένα και στην ελευθερία. Ριαλιτάκια τρελό. Είναι και από αυτές τις κυρίες που λες όμως που είναι στην πόρτα και κρατάνε και την πόρτα ούτως ώστε να πούν αυτό που έχουν να πούν. Αλλά αν ο άλλος επιτεθεί, την κλείνουν την πόρτα. Δεν βγήκε και στο δρόμο φάτσα φορά, εδώ είμαι, χτυπάτε με, όχι. Έλα εδώ, έλα εδώ, και κλείνει. Και μετά είπε στα κορίτσια, εγώ δεν κάνω reality, αυτό που δεν ήταν reality, ήταν απλά έτσι ένιωσα, πρέπει να μιλήσω. Είπε τον, είπε βασιλιά του reality ο Πρίαμος, αλλά μετά στάκιο που έδωσε ο Μαρτίκας. Είπε, εγώ το κάνω το reality, εσύ το έδωσες με την Καρολίνα και σε αυτό είχε ένα δίκιο. Ναι, όταν κάνουν και δύο reality δεν κατηγορεί ένας τον άλλον, κάνουν και δύο reality. Ήταν και τέλεια ευκαιρία όμως για να ενισχύσει στο να βγει ο Μάριος που είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του παιχνιδιού. Να βγει στον τάκο, να φύγει και να βιάζει γωνιά. Δεν βγήκε όμως, βέβαια. Αλλού πήγαν οι ψήφοι. Απλά ήταν η καλύτερη ευκαιρία για τον Μαρτίκα να φύγει από πάνω του. Όλο αυτό το οποίο είχε δημιουργηθεί την τελευταία εβδομάδα. Δεν θυμάσαι ρε, που τα είχαν γίνει μαναφού και τον προηγούμενο αγώνα. Για πάντα έτσι γίνεται. Αν την γλιτώσει μία εβδομάδα στο παιχνίδι, αυτόματα περνά και άλλε εβδομάδε μέχρι να ξανάρθει η σειρά. Είναι Κύπριος. Οι Κύπροι στηρίζουν πάντα του ανθρώπου που είναι σε reality. Στα μουσικά σόου σίγουρα. Δεν υπάρχει reality που δεν έχει κερδίσει κάτι. Μα και ελευθερία είναι Κύπρια. Αλλά τώρα που τον είπε ντροπή τη Κύπρου. Να δούμε αν βγει, λέω, στον τάκο εγώ υποψήφιος, θα τον στηρίξουν οι Κύπροι ή για αυτό που έκανε θα το πληρώσει. Μήπως προστατεύουμε την ντροπή μας, την αγαπάμε και λίγο. Έχει φανατικό κοινό όμως, παιδιά, ο Μάριος, θέλω να σας πω στο Twitter. Παρόλες, ναι, βέβαια. Ψηφίζει το Twitter όμως. Άντρες ή γυναίκες. Δεν έχω πάρει. Δεν απαντήσεις, δεν ήταν το ρητορικό ερώτημα. Είναι με άλλο.